και από τον χώρο ασφαλεία σε ένα δεδομένο. Έκανε συμμετοχέ, θα έκανε 9. Θα αναγκαστεί ο υπεύθυνο βάρδια να φέρει μέσα ένα άτομο επιπλέον για να μπορούμε να έχουμε ένα αριθμό ασφαλεία. Επαναλαμβάνω, το θέμα τη υποστηρίξη υπάρχει και πολύ μεγάλη διαφορά που γίνονται οι συνάδελφοι κάνουν στάση εργασία, αλλά λόγω των ακριβώ προσωπικών ασφαλεία δουλεύουν και την κοινωνία. Είναι αυτό που λέμε και αυτό που πρέπει να καταλάβει και ο κόσμο. Μέχρι στιγμή δεν υπήρχε οποιαδήποτε ταλαιπωρία. Μόνο οι διοικητές δεν εξυπηρετούνται. Από εδώ και να πάει μέχρι τις 2 θα εξυπηρετούνται ως άτομα είναι ήδη με τους συμπεριούντες, αλλά και τα επίγοντα περιστατικά που θα έχουν μπροστά μας. Όπως σας έχω πει, υπάρχει η ομάδα ασφαλείας, η οποία θα ακολουθήσει για την υγεία και ασφάλεια αυτών των ασθενών. Να πω απλώς ότι είναι ένα μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε σήμερα και στον εργοδότη μας στην πολιτεία, ότι η ανοχή τέλος δεν μπορούμε να ανεχθούμε άλλα τέτοια περιστατικά στον χώρο εργασίας μας. Στους πολίτες που έρχονται καθημερινά στο νοσοκομείο μας και όντως ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι, όπως και εμείς που ταλαιπωρούμαστε από τους ανθρώπους στο νοσοκομείο μας, ότι δεν είναι οι εργαζόμενοι. Πρέπει να το αντιληφθούν, πρέπει να δούμε τις αιτίες που έχουμε αυτές τις καθυστερήσεις, αυτά τα προβλήματα και να επικεντρωθούμε εκεί, να δώσουμε λύσεις σε αυτά. Πώς προτίθεστε να προχωρήσετε αν δεν είσαι αυτούς τα αιτήματα σας? Εντάξει, από ό,τι βλέπω έχει γίνει κάποια διεργασία εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι μόνο το Υπουργείο Υγείας που ευθύνεται για όλη την κατάσταση ή που μπορεί να δώσει λύσεις. Ένας λόγος που γίνεται για αυτή η δύο-ωρη στάση εργασίας είναι ένας μοχλός πίεσης και προς τους υπόλοιπους, έτσι ώστε να προχωρήσει το θέμα, να δώσουν λύσεις για να μην υπάρχουν τέτοια παρόμοια περιστατικά. Ο Διάδρος, ποια συνάντηση μας θα έρθει, αυτό το θέμα? Δεν είναι με τον Υπουργό Συνάντηση, είναι εδώ στο νοσοκομείο Λευκοσίας μια συνάντηση. Θα είναι παρόντες και άτομα από την Αστυνομική Διεύθυνση Λευκοσίας. Θα προσπαθήσουμε ο καθένας με τον δικό του τρόπο να βρούμε τις λύσεις